Καλημέρα. Έλα, την περιφερειά έχεις μας. Καλημέρα. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Το 5 δημοπρατήθηκε από το Ταμείο το ΦΕΟΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία έκανε τις απολυτριώσεις και προχώρησε και έφτασε το έργο μέχρι ένα σημείο. Μόλις άλλαξε η κυβέρνηση το 2005, το πρώτο πράγμα που κάναν ήταν να αλλάξουν το φορέα διαχείρισης του έργου. Αντί να το εκτελεί το έργο η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το πήγαν στην Αθήνα. Να το εκτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκτοτε αγνοεί συμβατικά ποσά 6,5 εκατομμύρια εκτός από τον αρχικό συμβατικό. Ένας Παπαγιαννίδης που ήταν Γενικός Γραμματέας τότε και είναι και τώρα. Είναι λίγο. Μα συνήθως έτσι εγκαινιάζονται όλα τα έργα, έτσι μας είπε το Υπουργείο. Με 20.000 κάτσε λίγο και το άλλο. Τι λείπει, δηλαδή λείπει να κλείσει, να βάλω μια πόρτα εκεί πέρα και να κλείσει. Α την κλείσουμε. Εκεί πάνω θα εστιάσετε το θέμα και θα ζητήσετε. Πάντως έχω λάβει τις διαβεβαιώσεις. Μην περιφωνούμε την νοημοσύνη των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορεί να λες ότι το 23 εγκαινιάζεις ένα έργο που είσαι αυτή την κατάσταση. Εγώ επιτρέπω γιατί. Πρόεδρε, δύο κουβέντες μόνο, αυτές που δεν ακούστηκαν. Εντάξει, να ολοκληρωθεί και τα λοιπά. Λέει, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου, η θρεπτική αντοχή του φράγματος είναι κατά μέσο όρο ίση με 1,7. Η λειψιδρία είναι πια ένα τεράστιο πρόβλημα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας, στην Αττική, στον Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα της κυβερνητικής αβελτηρίας. Είμαστε στο υποκατασκευή φράγμα, στη θέση κόρης γεφύρη, που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα ακόμη γεφύρι της Σάρτας, που ήρθαν και δήθεν το εγγενίασαν προεκλογικά το 2023, αλλά βλέπετε ποια είναι η κατάσταση του έργου. Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν έχει κανένα σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη πολιτική, ένα εθνικό σχέδιο που θα αφορά τους υδάτινους πόρους. Ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για το κόστος παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, αλλά έχουμε χρέος να υλοποιούμε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης αυτής της νέας πραγματικότητας που πλήττει πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Θα το ξαναφέρετε στη Βουλή αυτό το θέμα, κύριε? Εμείς, όπως γνωρίζετε, με πρωτοβουλία του βουλευτή μας, κύριου Σταύρου Μιχαηλίδη, κάναμε περώτηση, πήραμε πολύ ουσιαστικά στοιχεία από την απάντηση αυτή, γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και το ξαναλέω, δεν είναι εδώ μόνο το πρόβλημα. Φέτος και μόλις τις τελευταίες εβδομάδες έχω επισκεφθεί πάρα πολλούς νομούς της χώρας μόνο για το θέμα της λειψιδρίας. Έχουμε φράγματα γεμάτα χωρίς δίκτυο άρδρευσης, έχουμε φράγματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε περιοχές που υπάρχουν υδάτινοι πόροι, αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σωστά. Θα μπορούσαμε αυτά να τα θεωρούμε μια κανονικότητα σε μια χώρα που δεν πλήττεται από την κλιματική κρίση. Αλλά στην Ελλάδα, που πια έχουμε πολύ μεγάλα θέματα φυσικών καταστροφών, λειψιδρίας, ξηρασίας, αλλά όλα αυτά δεν είναι στο πλαίσιο ενός σοβαρού προγραμματισμού, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι σημαντικές και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε γόνιμη αντιπολίτευση, γιατί θεωρούμε κατά προτεραιότητα η στρατηγική για μια ανθεκτική οικονομία και μια ισχυρή κοινωνία είναι να υπάρχει χαμηλό κόστος ενέργειας,
χαμηλό κόστος και σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων, ώστε να μπορούμε να είμαστε μια παραγωγική οικονομία με καλές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, για να μπορούμε να αντέξουμε στις παγκόσμιες αναταράξεις. Σε άλλη περίπτωση, θα είμαστε ευάλωτοι, με αποτέλεσμα, ό,τι και αν συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο, εμείς να πληρώνουμε πολλαπλές επιπτώσεις, όπως έγινε και στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Άρα, προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι υδάτινη πόρη και ενέργεια ως δύο στοιχεία ανθεκτικότητας και ενεργειακής αλλά και οικονομικής ασφάλειας της χώρας μας. Ετοιμαζόμαστε να πάμε Κρήτη. Ναι, πώς θες. Φοιτητής είναι η διακοπές στοιχείο. Από το 1997-98. Από τότε αυτά διακοπές. Έχω έρθει πολλές φορές στο νησί. Έχω πολλούς φίλους. Κυρίως μηχανικούς. Σπουδάσατε το Θράκη εσείς, στο Δημοκράτη. Ναι, ναι. Ήταν λίγο στενοχωρημένος, λέει, καλέ. Ο πατέρας πάει το γιο στην εκκλησία του, λέγω, θα και έχω ένα προσκύνημα και τον Άγιο Νικηφόρο. Στα Χανιά. Στα Χανιά θα πάω. Από το αεροπλάνο πάει Χανιά, ναι. Μάλιστα, εγώ ήθελα να μείνω λίγες μέρες και να ερχόμουν μέχρι το Ηράκλειο να κάνω έτσι αυτή την περιοδία. Αλλά δυστυχώς υποχρεώσεις με υποχρεώνουν ήταν η μέρα να επιστρέψω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω κάτω. Πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου, ναι. Και ήθελα να πάω, να πω και στο Ακάδι και στην Γνωσό. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί από γνωστού είχα και θεματικά παιδιά από εκεί, συμφοιτητές. Σαρινία την θεολογική που υπάρχει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άλλωστε το Ηράκλειο έχει κοινούς, κοινά δεδομένα με την Θεία, έχει Άγιο Μινά. Άγιο Μινά, σε εκεί Άγιος Μινά σχεδόν, και έχεις Άγιο Μινά. Χθες μίλησα με το γραφείο Αρχιεπισκόπου, για να ενημερώσω να πω στην Κρήτη, το οποίο τον ήθελε και να το πάει. Αυτά είναι χιώτικα δίκτυα. Εμείς είμαστε σε ρίτια μου και καλό Αρχιεπισκόπου και πριν από τον σήμερα με έναν πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό είναι ήταν Άγιος. Άγιος, δεν έχει διαβάσει τη γιαγιά μου, ήταν Άγιος από τη ζωή. Τον Ιρηναίο λέτε. Έχω μια επιστολή του, που μου είχε στείλει κάποτε και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Κάτι το... Εγώ να σου πω να τον δούμε τριετία. Γιατί τώρα ήταν μισή κουνιά, καλά μου Νομίζω όμως ότι μετά τον κορονοϊό έγινε η παρέτηση. Μέσα στον κορονοϊό. Και είμαστε στην ενθρόνηση του Ευγενείου, φορούσαν οι μάσκες. Ναι, η ενθρόνηση έγινε το 22. Ναι, μέσα στον κορονοϊό. Γιατί θυμάμαι εγώ, επειδή είχα δει στο τηλεόραση, και ήταν όλοι με τη. Ναι, έγινε το 22, νομίζω την άνοιξε η ενθρόνηση. Καλό είναι, όχι ο σημερινό, πάρα πολύ καλό. Αυτό τον ήξερα από παλιά και τούτο. Αλλά ο άλλο είναι ένα αγιασμό.